Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και πάλι κοντά σας εδώ στο κανάλι 48, όπως πάντα. Σήμερα έχουμε πολλά να σας παρουσιάσουμε. Θα ήθελα έτσι να έχουμε και κάποια αλλαγή του προγραμματός μας. Θα μπείτε και στα τηλέφωνα, θα έχουμε και το παιχνίδι μας, αλλά έχω και τα δύο παιδιά του Ντελαβίνια, τα παιδιά τα οποία θα παίξουν μερικά κομμάτια για μας για κάνα μισάωρο, τα οποία αρχίσαν να εμφανίζονται πάλι στο Ακρόπολης Ταβέρνα ή στο Ήμπορ Σίτι. Λοιπόν, να καλωσορίσω κατά πρώτο τους φίλους και φίλες που έχουν έρθει από το βορρά. Ήρθανε για το χειμώνα, όπως βλέπετε. Να καλωσορίσω και όλους αυτούς που έχουν έρθει από την Ελλάδα. Νομίζω να περάσετε καλά στην Ελλάδα. Τα μπανάκια σας τα κάνετε τώρα πλέον στη ρουτίνα την κανονική. Αυτό που θα ήθελα να πω, όπως είδατε και στην διαφήμιση προηγουμένως, στις 9 Οκτωβρίου θα έχουμε την κρουαζιέρα μας με το Treasure Island Casino, όπου 9 Οκτωβρίου θα γίνει και η κλήρωση, η τελική κλήρωση. Όλο αυτό το διάστημα βγάζαμε 10 τυχερούς. Αυτοί οι 10 τυχεροί πηγαίνουν σε φακελάκια, όπου 9 Οκτωβρίου όλα αυτά τα φακελάκια θα πέσουν μέσα στο boxing μαζί με άλλους 10 τυχερούς που θα έχουμε αυτή τη βραδιά και μπορεί να είσαι το τυχερός, και μετά θα ανακατευθύνουν όλοι αυτοί οι λαχνοί, όλοι αυτοί οι κερδισμένοι, και από αυτούς θα πάρουμε ένα τυχερό. Ο τυχερός θα κερδίσει φανταστική, θα κερδίσει την κρουαζιέρα, όπως βλέπετε εδώ, 21 Ιανουαρίου. Θα κερδίσει την κρουαζιέρα για 7 μέρες, με Big Fat Greek Cruise, μαζί που θα είμαι και εγώ οπωσδήποτε. Θα έχουμε ζωντανή μουσική, The Islanders, θα έχουμε ωραία μουσική, χορούς, τραγούδια, εκδρομές, μπανάκια. Θα πάμε σε πολλά και διάφορα νησιά. Είναι φανταστική κρουαζιέρα. Τι να σας πω, όποιος έρχεται δεν το μετανιώνει, ξανάρχεται και πάλι και του χρόνου και του χρόνου και κάθε χρόνο. Λοιπόν, μην ξεχάσετε, λόγω του ότι ήδη έχουν συμπληρώσει ένα λεωφορείο σήμερα, τηλεφωνήσανε πάρα πολύ και βάζω το όνομά τους από τώρα. Θα ήθελα και εσείς, αγαπητοί φίλοι, να με πάρετε τηλέφωνο. Το καράβι παίρνει πάρα πολλά άτομα μέσα. Λοιπόν, να με πάρετε τηλέφωνο, να μου δείτε το όνομά σας, για να βάζουμε κάτω το όνομά σας για το λεωφορείο. Το λεωφορείο θα φύγει από το Τάπος πριν, γωνία US Highway 19 και Tarpon Avenue, τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου. 5 και 15 φεύγει το λεωφορείο ή τα λεωφορεία, θα έχουμε 2-3 λεωφορεία νομίζω, αναλόγως πόσοι θα μαζευτούν. Λοιπόν, μην χάσετε την ευκαιρία αυτή, δεν χρειάζεται να πληρώσετε τίποτα, η λαχνή είναι δωρεάν, το λεωφορείο και η μεταφορά σας από τα προσπλήνες και να σας μεταφέρει πάλι πίσω είναι εντελώς δωρεάν. Επίσης, δωρεάν είναι και η είσοδος στο καράβι και δωρεάν είναι και το φαγητό που θα φάτε, ελληνικό φαγητό θα έχουμε οπωσδήποτε. Και θα έχουμε και πολλά φρούτα και διαπράγματα. Ξέρετε, εγώ πώς την πάω το καράβι. Θα έχουμε επίσης και δωρεάν ποτά. Θα περάσουμε καλά αυτή τη βραδιά, 9 Οκτωβρίου. Πάρτε με τηλέφωνο και κλείστε τη θέση σας για το λεωφορείο. Κανονίστε τις παρέες σας. Κάποιος από εσάς θα είναι ο τυχερός αυτή τη βραδιά για τη μεγάλη κρουαζιέρα που θα γίνει, η 7ήμερη κρουαζιέρα στην Κεντρική Αμερική, 21 Ιανουαρίου 2007. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραία περνάμε σε αυτές τις κρουαζιέρες. Είναι φανταστικές, είναι κρουαζιέρες που όλοι τους ξεκουράζονται και περνάμε καλά. Θα έχετε δει στην τηλεόραση τόσες φορές. Λοιπόν, 725-5555 ή 725-3500, 942-0500 είναι τα τηλέφωνά μας. Εχθές το βράδυ, στη μισοσιά της τηλεόρασης, είπα πολλά και την ταινία μας, είχαμε την Κωνσταντίνα από το Έξτρα το κανάλι. Η Κωνσταντίνα μουρλάθηκε πάλι με τα τηλέφωνα. Ο Τουλάτος ήταν εκεί. Θα τον έχουμε την Παρασκευή το Τουλάτο, εδώ στο σταθμό μας. Όλοι συζητάνε και το ωραίο είναι ότι λάβαινα τηλέφωνα όχι από την Αμερική, αλλά από την Ελλάδα. Παίρνουν τα τηλέφωνά μας και μπαίνουν από εδώ για να ακουστούν στην Ελλάδα μέσω Ελλάδος. Ευχαριστώ και τις ακροατρίες και τους ακροατές που μας ακούνε στο διαδίκτυο στην Ελλάδα. Και με αυτό το κανάλι είδα ότι ανέβηκε και η ακροματικότητα στο διαδίκτυο στην Ελλάδα. Πάρα πολύ. Πάρα πολλοί φίλοι μου γράψαν email. Θα πάμε για τον Ντίνο από τη Θεσσαλονίκη. Έχω πολλά εδώ ονόματα, τέλος πάντων. Και τα πολλά και τα άλλα τα οποία είχα. Μάλιστα. Να μην λέω τα ονόματα τα λοιπά. Έλαβαμε ημέρες από την Κρήτη, από την Κάλυμνου, από την Go, από τη Σίμη. Χαιρετισμούς λέει από τη Σίμη σε όλους τους σημειακούς του Τάπος Πρινς
και στους συγγενείς που έχουμε. Δεν ακούσαμε κανένα καλύμιο, λέει, στην εκπομπή και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βγήκαν οι καλύμιοι να μας στείλουν τα μηνύματα, εφόσον βλέπουμε στην καλύμιο το κανάλι Extra. Οι λεγόμενοι, αυτοί που ξενυχτάνε. Την άλλη φορά, την άλλη εβδομάδα, θα έχουμε κάποια σύνδεση πάλι σε κανένα δύο εβδομάδες. Από την Πελοπόννησο, από την Θεσσαλονίκη, Μακεδονία πάνω, είχαμε πάρα πολλά. Τους υπερευχαριστούμε όλους τους φίλους ακροατάς και ακροάτριες που μας γράψαν εδώ τα email τους. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα, που δεν την έχω γνωρίσει, ούτε την ξέρω πραγματικά, ούτε την έχω δει ποτέ στην τηλεόραση, αλλά το κανάλι αυτό εκπέμπει στο ένα δορυφόρο 12 degrees west, ο οποίος ο δορυφόρος έρχεται εδώ και δεν έρχεται, πάει για την Νότια Αφρική. Ένα μπιμ. Τώρα προσπαθούμε μεγάλη κυρία να πιάσουμε αυτό το κανάλι και να μπορέσουμε να το πιάσουμε και να μεταδίδουμε την εκπομπή, να έχουν αυτή κεραία που να μεταδίδει κατευθείαν για την Φλόριδα, μέσω του δορυφόρου δηλαδή, εκεί που είναι ο Αντένας ή εκεί που είναι το Alter και το Mega, ανάλογα εκεί που είναι η ΕΡΤ, θα δούμε ποιο δορυφόρο θα βρούμε, ώστε να έρχεται το κανάλι ειδικά για μας. Εντάξει, θα το δείτε σε λίγο αυτό που πέρασε από την κάμερα μπροστά. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω πάλι είναι ότι θα έχουμε κάποια εργασία αύριο, νομίζω αύριο, δεν ξέρω, είναι όλα έτοιμα σχεδόν. Θα έχουμε για πρώτη φορά το νέο δελτίο ειδήσεων από την Ελλάδα, που είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει, διότι το είχαμε εδώ και 2-3 χρόνια πίσω για αρκετά χρόνια. Είναι το Α. Το Α και πάλι στις ΗΠΑ και αποκλειστικά μόνο για τη Φλόριδα. Δεν πιάνεται πουθενά άλλου. Θα έρχεται σε μπίμ ειδικά μέσω δορυφόρου από την Ελλάδα, μόνο για το στούντιό μας. Επίσης θα έχουμε και ένα άλλο πρόγραμμα, ο Εκατομμυριούχος, και πάλι θα είναι κοντά μας εδώ στο κανάλι 48. Είναι τηλεπαιχνίδι, το οποίο αυτό είναι στο Α πλέον τώρα και δεν είναι στην ΕΡΤ. Επίσης θα έχουμε και κάποιες άλλες εκπομπές που θα μεταδίδουμε. Θα αποφύγουμε εκπομπές με παραθυράκια και πολιτικά, εφόσον έχουμε τόσο παραθυράκια και πολιτικά, να μην είναι και κουραστικό. Ξέρω πολλοί από εσάς ανησυχείτε τι έγινε με το Alter. Το Alter, απλούστατα αγαπητοί φίλοι, ετελείωσε η προθεσμία μας και η συνεργασία που είχαμε μαζί για κανένα χρόνο δύο, πόσο ήταν. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένα άλλο κανένα σειρά, τα οποία βεβαίως έχουν εξίσου και αυτά μεγάλη ακροματικότητα στην Ελλάδα και τα δελτία τους, αλλά και οι εκπομπές τους. Αυτά σχετικά. Θα ήθελα να παρουσιάσω τώρα τα παιδιά και τον πατέρα Λαβίδα, τον Μπάμπη Λαβίδα, και τα παιδιά, τον Μπάμπη και τον... και τον... Λοιπόν, εδώ είναι, τα βλέπουμε στην τηλεόραση. Λοιπόν, θα αρχίσουμε από τον πρώτο. Ο πρώτος είναι ο... ο Μπάμπη Λαβίδας. Και ο Θοδωράκης. Και ο... από εκεί είναι ο πατέρας, ο Μπάμπης. Η οικογένεια μουσικών. Ο Μπάμπης, θα ήθελα να τονίσω, είναι ο αδερφός της Χριστιάνας, που την ακούμε συχνά στο ραδιόφωνο, της τραγουδίστριας. Πολύ ωραία τραγουδίστρια. Λοιπόν, σας καλωσορίζω εδώ στο στούντιο. Έτσι, έχετε φέρει και το όργανο εδώ. Και μια και τώρα αρχίσατε να εμφανίζεστε και πάλι στο Ακρόπολη Σταυρό, να ακούσουμε και κανένα έτσι κομμάτι. Να ακούσουμε τι θα παίξουμε τώρα. Και μετά πάμε. Πάμε να αρχίσουμε έτσι ένα σόλο. Και μετά θα συζητήσουμε και διάφορα άλλα πράγματα για τους εαυτούς σας. Έλα, Θοδωρή.
Ωραία, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραίο κομμάτι αυτό. Αυτό είναι του Μίκη Θεοδωράκη. Ε, Μπάμπη, του Μίκη Θεοδωράκη. Ε, ο Μάνος Λοΐζος, ναι, ωραίο κομμάτι. Έτσι θα ήθελα, τελευταία φορά που παρουσίασα τα δύο αυτά αδρέφια στην τηλεόραση ήταν εδώ και 4 χρόνια. Ναι. 4 χρόνια περίπου. Είσασαι τόση δά. Τόση δά. Θα θυμούνται οι ακροατές μας και έχουμε και τηλέφωνα τώρα. Να ακούσετε τα τηλέφωνα και θα συζητήσουμε. Πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε. Εμπρός. Εμπρός λέγεται. Οκ. Λοιπόν, ας το αφήσω τηλέφωνα. Ήταν για αλλού. Κατά πρώτα θα ήθελα να ρωτήσω τον Θοδωρή. Θοδωρής, έτσι. Κάτσε, πάντα σας μπερδεύω τα νόματα. Δεν πειράζει όμως. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος τώρα? Εσύ είσαι ένα χρόνο μεγαλύτερος. Και εσύ είσαι ένα χρόνο μικρότερα. Βράδυ. Λοιπόν, Μπάμπιν, πόσα χρόνια τώρα είσαι στο τραγούδι? Music. Yeah, music. Like 5 years. 5 χρόνια. Yeah, you know, like 3 years, you know, you know, 3 years I started out, mm-hmm. You know, with my dad. Yeah. He taught me the basic, how to do the scales, mm-hmm. and how to look at the keyboard. And my dad got me a Yeah. He got me a classical teacher and he taught me how to do classical, and then he got me a jazz teacher and I learned jazz, and then I got really good at it. Blues, and then, rock. And then my dad and me, we practiced Greek music and I loved Greek music, and that's how I got it. Α, σου αρέσει. Μιλάς ελληνικά, δεν μιλάς? Yes, μιλά. Μίλα τα ελληνικά, δεν πειράζει, κάνεις και practice. Μην μας βάλουν σε φωνές γιαγιάδες, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μια φορά σου αρέσει η ελληνική μουσική. I love it. Και σου αρέσουν και τα παλιά τα τραγούδια. I love έτσι. Jazz too. You like jazz too. Yes. Αχα, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Αλλά λέγε μου τα ελληνικά. Εφόσον είσαι και μενική, τραγουδάς καθόλου? Όχι. Δεν έχεις δοκιμάσει να τραγουδάς? Πάμε στον αδερφό σου, τον μικρό τώρα. Okay. Λοιπόν, είναι ο Θοδωράκης. Αντε Θοδωράκη με τον μπουζούκι. Μια φορά εσύ, μια φορά θα γίνεις χρυσοδάκτυλος στο μπουζούκι. Πόσο χρόνο είσαι τώρα? Τώρα 16. 16 και εσύ 17. Μπράβο. Στο μπουζούκι άρχισες από μικρός, έτσι δεν είναι? Άρχισα με κιθάρα πρώτα. Ο μπάς μου βοήθησε πάρα πολύ. Ναι. Και μετά άρχισα με το μπουζούκι, με τον μπαμπά. Αχα, μπράβο. Και σου αρέσει τώρα να παίζεις μπουζούκι? Ναι. Τώρα ναι. Πάω, είναι σαν γκόμενα. Αμάν. Σαν γκόμενα. Είδατε, τι λέει, σαν γκόμενα. Τα αγαπάτε που είσαι σαν γκόμενα. Μπράβο, μπράβο, Θοδωρή. Ναι. Λοιπόν, και τώρα εμφανίζεστε στο, και πάλι στο Ακρόπολη στα Βένα, έτσι δεν είναι? Ναι. Εκεί περάνε πάρα πολλοί Έλληνες και Αμερικανοί. Και τους αρέσει και η μουσική, παίζει τέτοια είδους μουσική. Δεν τραγουδάει, Μπάμπη, τραγουδάς εσύ? Εγώ τραγουδάω, τους βοηθάω. Έχω μια μικρή συμμετοχή με τα παιδιά μου, τα βοηθάω στο τραγούδι. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πάρα πολύ καλές παρές. Το μαγαζί είναι πάρα πολύ καλό. Έχει φαγητό καλό. Τα παιδιά παίζουν τη μουσική. Έχει belly dancer. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Πολύ ευτυχισμένος. Με τον Μπάμπη, το γιο μου. Το Junior, το Θοδωράκι. Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Ναι. Ακούνε, αγαπάνε τη μουσική, mm-hmm. την αγαπήσαν από μικρή εκεί που έπαιζε κιθάρα, ερχόντουσαν στα γόνατά μου να τους μάθω κιθάρα, να τον μάθω το πιάνο του. Mm-hmm. Έχουν mm-hmm. παίξει, τους έχετε βοηθήσει πάρα πολύ κι εσείς εδώ και πολλά χρόνια. Βέβαια, ναι. Σοκράτη με το θέατρο και άλλες δουλειές. Έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ στη Φωνή των Ελλήνων και σε σένα και στο Σωτήρι mm-hmm. για την αγάπη που έχετε δείξει στα παιδιά μου και από ό,τι βλέπω στις εκπομπές σου πάντα. Μιλάς τα καλύτερα για τα παιδιά, για τους ηλικιωμένους, για την ομογένεια εδώ πέρα. Σας αξίζουν συγχαρητήρια πραγματικά. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι για την αγάπη που έχετε δείξει στα παιδιά μου και σε όλα τα παιδιά εδώ πέρα της ομογένειας και του κόσμου. Μπράβο. Γιατί ακούω τις εκπομπές του, την ελεύθερη γνώμη και πολλές φορές ακούω τις εκπομπές που κάνεις που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι τώρα ακόμα. Πολύ ωραία. Παίξτε μου ένα έτσι πολύ γρήγορο. Γρήγορο. Εγώ θέλω γρήγορο. θέλω να σηκωθούν οι ακροατές μας και να χορέψουν κάτι. Λοιπόν, ξέρω ότι το στούντιο μας είναι πολύ μικρό, αγαπητοί φίλοι.
Αλλά ακούγεται καλά όμως η φωνή. Εντάξει. Έχουμε κάποια γραμμή. Λέγεται παρακαλώ. Αλό. Αλό, αλόχα. Η Χάιγκαν. Α, Χάιγκαν, ναι. Σε ακούμε. Κύριε Μπάμπη, να χαίρεις τα παιδιά σου. Συγχαρητήρια. Χάιγκαν, ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ να είσαι καλά στην υγεία σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα θυμάμαι τα που ερχόμουν στο σπίτι, θα θυμάσαι. Είμαστε γειτόνι. Και από μωράκια τα έμαθες τα παιδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και να τα χαίρεσαι, να τους δεις και να τους χαμαρώνεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εσύ και ο υπόλοιπος ελληνισμός είσαι στην πρωτοπόρη μαζί με τη φωνή των Ελλήνων που αγαπήσατε τα παιδιά μου και συμβάλατε στο έργο τους και αυτά συνεχίζουν το έργο τους και θα χαρούν πολύ να σας δουν εκεί που παίζουν μαζί με τον μπαμπά τους, μαζί μου. Στο Ακρόπολης ή οπουδήποτε αλλού παίζουν τα παιδιά μου, θα χαρούμε πολύ να σας δούμε, να σας αγκαλιάσουμε πάλι στην αγκαλιά μας και να περάσουμε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Σας αξίζουν συγχαρητήρια και special σε σένα που υποστηρίζεις όλους τους καλλιτέχνες, τους αγαπάς. Ευχαριστώ. Αγαπάς τη μουσική, πάρα αγαπάς πολύ το τραγούδι, αγαπάς το χορό και σου εύχομαι να είσαι καλά στην υγεία σου και να ζεις σαν τα ψηλά βουνά. Και εσύ να τα χαίρεις τα παιδάκια σου, να τα βλέπεις και να πετάς στον αέρα από τη χαρά σου, okay? Και να μην γεράσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε ένα κομμάτι. Άσε, και κοίταξε εμείς κοντά που το χορεύεις, Φάγκα. Γιατί? Ξέρω κι εγώ, εσύ θα είμαι σε κανένα τραπέζι και παίζει κάτω. Συγγνώμη, στο καράβι δεν χόρεψα. Εντάξει, στο καράβι δεν έχει τραπέζια. Άμα μερακλώσεις και μπει σε κέφι και ανέβεις σε κανένα τραπεζάκι και παίζει κάτω. Λοιπόν, πρόσεξε με να ανέβεις σε τραπέζια τώρα. Αυτό μας θέλετε, δεν είμαι belly dancer εγώ να κάνω τέτοια πράγματα. Α, δεν είσαι, εντάξει. Οκ, για να ακούσω τα παιδιά τώρα, εντάξει. Για χαρά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τα παιδιά, τον Μπάμπη και τον... Πάμε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τώρα αν θέλει κανένας να μιλήσει με τα παιδιά του Μπάμπη, πάρτε μας τηλέφωνο στο 725-55-55 ή 725-3500, τηλεφωνήστε μου. Θα χαρούν πάρα πολύ τα δύο αδρέφια να ακούσουν από εσάς πώς ακούστηκαν στον αέρα. Δεν έχουμε καλή μικροφωνική. Καλή μικροφωνική, αλλά ξέρετε δεν είναι κατευθείαν. Είναι... Εντάξει. Ναι, φυσικό. Αλλά είναι φυσικά, ακούτε μια χαρά εμένα, ακούτε καλά εδώ στο στούντιο. Δεν είναι πολύ δυνατά.
Έτσι θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να μας πει ο ένας από τους δύο. Εντάξει, και οι δύο παίζετε το όργανο. Τα παιδιά του Πειραιά το ξέρετε? Ναι. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα κομμάτι τώρα, κυρίες και κύριοι, τα παιδιά του Πειραιά. Και ο λόγος, διότι τα παιδιά του Πειραιά είναι φημισμένο κομμάτι. Υπάρχουν πάρα πολλοί Αμερικανοί που κοιτάνε το κανάλι μας και ενδιαφέρονται πάρα πολύ να ακούσουν και τους αρέσει να ακούσουν αυτά τα κομμάτια, τα παιδιά του Πειραιά, η Zorba the Greek. Λοιπόν, πάμε. Μπάμπη. Θοδωρή. Μπάμπης. Πάμε με τα παιδιά του Πειραιά. Okay, έλα. Let's go. Μάλιστα, αυτά είναι τα παιδιά του Πειραιά. Λοιπόν, ωραίο κομμάτι και αυτό, ε. Ωραίο κομμάτι. Για πέστε μου τώρα, έχετε βγάλει κανένα δικό σας μουσικό κομμάτι ακόμα? Yes, Λαβίδες. Πώς? Λαβίδες. Λαβίδες. Yes. Ωραία, θα τα ακούσουμε αυτό σε λίγο. Yes. Εντάξει. Να μου τα λες ελληνικά όμως, Μπάμπη. Μην το ξεχνάς. Μην το ξεχνάς. Πολύ ελληνικά. Δεν μιλάς πολύ ελληνικά. Μου το κάνεις τώρα σαν τους Κινέζους. Μιλάω λίγο κινέζικα. Θα μιλάς ελληνικά, Μπάμπη.
Ελληνικά τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Εσύ τα μιλάς, εσύ. Ναι, ναι. Το βλέπω αυτό, εσένα σε παίρνει φορά. Το ακούσεις το... Γιατί ο αδερφός σου τα μιλάει και εσύ τα μιλάς? Γιατί είναι ο αδερφός μου. Είναι ο αδερφός. Θα τα μιλάς τα ελληνικά, διότι είναι καλό αύριο, ας πούμε, μεγαλώντας, θα πας και τώρα, πας στην Ελλάδα, ξέρεις, είναι καλά μιλάς τα ελληνικά. Τα αγγλικά θα τα μάθεις, ένιωπε. Λοιπόν, πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνυματάκια, αγαπητοί φίλοι. Και πάλι κοντά σας εδώ με τα δύο αδρέφια Λαβίδα. Η ώρα είναι 5 και 48 λεπτά. Εάν κάποιος θέλει να μιλήσει εδώ με τα παιδιά, πολύ ευχαρίστως να ακούσουμε. Είναι δύο νεαρά παιδιά, από μικρά τα έχουμε εδώ στο στούντιο. Εδώ και αρκετά χρόνια έχουν παρουσιαστεί στην τηλεόραση και σε άλλες εκδηλώσεις που τα παρουσιάζαμε, σε χώρους περιοδίες κτλ. Και από τότε έχουν προόδευση πάρα πολύ και παίζουν πάρα πολύ ωραία μουσική. Νομίζω να ακούσε και καλά η μουσική στο μικρό το TV ή το μεγάφωνο σας ή στο ραδιόφωνο. Αν βάζαμε και κάναμε κάποια προετοιμασία να είχαμε στο μεγάλο στούντιο με μεγάφωνα και μικρόφωνα και αυτά, θα είναι ακόμα πιο καλύτερη η μουσική. Έχουμε τηλέφωνο, λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Λέγεται. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Ήθελα να σας μιλήσω in private. I was looking to speak to Angelo, this is Peter Nicolatos calling from New Jersey. Hi, how are you doing? Hey, I'm doing good. I'm sorry. I didn't mean I had this number and I wanted to ask you some information. We're holding the convention this year in New Jersey. And yes. I wanted to get some feedback from you and hopefully some information also so I can keep you updated. Okay, can you hold the line for a minute because it's happened to be on the air right now. I apologize. Hold the line. Okay, pick up the telephone and I give you the phone, okay? Fadis. Okay, Fadis, Mr. Fadis. All right, λοιπόν. Εντάξει, ήταν εκτός αέρος αυτό το τηλέφωνο, ήταν από το, την Ομοσπονδία Κεφαλινίας και Ιθάκης, Κεφαλίνων, από το New Jersey, έχουν το μεγάλο convention, όλοι οι κεφαλονίτες από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τι θα πω, αυτό που θα πω στα παιδιά, ότι είναι διαθέσιμα και τώρα που είναι και σε θέση να καταλαβαίνουν καλύτερα και τα λοιπά γύρω από τη ζωή και τη μουσική ασφαλώς και παίζουν και καλύτερα από ό,τι παίζανε, να εάν έχετε καμιά βάπτιση, καμιά χροσπερίδα, σε κάνα κλαπ, σε κάνα φεστιβάλ, οι εκκλησίες μαζεύουν και την νεολαία, νέοι είναι, να τους προτιμείτε, να τα προτιμείτε αυτά τα δύο αδρέφια και έχουν ανάγκη να τα προτιμήσουμε. Το τηλέφωνο τους είναι 642-6165-727 area code, 642-6165. Είναι διαθέσιμα για χοροσπερίδες, για γάμους, για βαφτίσια και για festivals. Και για festivals. Λοιπόν, ό,τι θέλετε, εντάξει. Έχουμε κανένα τηλέφωνο, 725-5555, 725-3500 τα τηλέφωνα μας. Αν θέλετε να πάμε ένα ιστορικό τώρα από αυτά τα δύο αδρέφια να μου πούνε, να μας τα πει τώρα ο Θοδωράκης, εντάξει, ο μικρότερος. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, σαν δίδυμη μοιάζετε, δεν πειράζει όμως, ένα χρόνο διαφορά. Η οικογένειά σου από τον παππού, το θυμάσαι? Για πες μου δύο λόγια. Η οικογένεια Λαβίδας είναι μεγάλη μουσική στην Ελλάδα. Έπαιζε το σύμβολο. Ναι. Πέθανα πριν, αυτός πέθανα πριν να τον δω. Οχο, δεν το γνώρισες. We got his blood, you know. Yes. Έχεις το αίμα του. Έχεις το αίμα του παππού. We're proud that we have a big name, Λαβίδας name, and we're proud that our dad taught us such music. Yes. Μουσική. Ναι, μπράβο. Στην Ελλάδα πήγαιτε καθόλου? Ναι, στο summer we visit the... Εδώ τώρα πήγατε τελευταία? Ναι. Α, ωραία. Πώς σας άρεσε στην Ελλάδα? Ναι, ωραία, ωραία. Ο Μπάμπης ήθελε να μείνει στην Ελλάδα. Του άρεσε πάρα πολύ. Σου άρεσε πάρα πολύ και ήθελε να μείνεις εκεί, ε? Και το δωράκι σου άρεσε. Ναι. Είναι ωραία η Ελλάδα. Είναι ωραία. Είναι ωραία. Και έχετε και μεγάλο μέλλον μπροστά σας. Κανείς δεν ξέρει. Και εδώ είναι καλά και εκεί είναι καλά. Αλλά πέστε μου τώρα, σκοπεύετε να κάνετε τίποτα άλλο εκτός από τη μουσική? Maybe θα πάμε στο college και θα γίνουμε music teachers. Αχα. You know, we're gonna be music teachers if, you know, if we get a good college scholarship or something. Ναι. You know, we might go to college and become music teachers. Mm-hmm. That's our thing, music. Από τα τραγούδια τα ελληνικά. Ποια... Έχουμε τώρα πολλά τραγούδια, ξέρεις. Έχουμε τα μοντέρνα, αυτά τα...
μίξ, τα λαϊκά, τα παλιά λαϊκά. Ποιο από όλα σας αρέσει καλύτερα? Όλα, όλα τα μ' αρέσουν. Όλα, ε? Όλα, όλα. Ζόρμπα. Τα τσιτσεφτέλια. Όλα, ναι. Θα κάνουμε ένα λαβίδα τσιτσεφτέλι. Ναι, να το κάνουμε και αυτό. Ναι, να το παρουσιάσουμε και αυτό το τραγούδι. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Μπάμπη που είναι ο πατέρας. Ελάτε λίγο που θα σας παίρνει και η κάμερα έτσι, γιατί τον χάνουμε τον Μπάμπη στη γωνία. Μπάμπη, πες μου, έχεις συνεργαστεί στην Ελλάδα πάρα πολλές φορές και με τον Καζατζηδίδη και με άλλους μεγάλα ονόματα, έτσι δεν είναι? Ξεκίνησα με τον πατέρα μου, ναι, για 13 ετών, και με τους θείους μου, τους Λαβιδαίους, mm-hmm, που ήταν συνθέτες, όλη μουσική. Ήταν μια κομπανία με Χιώτη, με Γούναρη εκείνη την εποχή. Συνεργάστηκα με τον Μάρκο Βαβακάρη, είχα την τύχη και τη χαρά και την ευτυχία. Με το Γιάννη τον Παπαϊωάννου, mm-hmm, τον Γιώργο τον Λάφκα, τον Στράτο τον Παγιουμτζή, τη Σωτηρία την Μπέλου, τον Πρόδρομο τον Τζαουσάκη, τον Τζετίνη, την Γκρέη, Γιώτα Λίδια, Κερμανίδη, τρίο κιτάρα, ένα μεγάλο συνθέτη και μεγάλο μουσουργό τον Γιάννη τον Βέλα, τον Γιώργο τον Ζαμπέτα, τον Πιθικότσι, Χαρούλα Λαμπράκη, με την αδερφή μου τη Χριστιάνα, με τον γαμπρό μου τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο, Μανουλάκη Μητσιά, τον Ξανθάκη, Μπέμπα Μπλάνς, Νίκο Ξανθόπουλο, Αλεξίου, γιατί δούλευα στη σπηλιά και ερχόντουσαν όλες οι φίρμες, mm-hmm, που τραγουδούσαμε μαζί. Και είχα και την τύχη να συνεργαστώ με ένα θαυμάσιο άνθρωπο και καλλιτέχνη και συνθέτη, που ακόμα το τραγούδι του είναι σαν να το έχει βγάλει σήμερα, το τραγουδάνε όλοι, όλα τα μαγαζιά, και είναι εδώ στην Ομογένεια, το Σπύρο το Σκορδίλη, mm, που είναι εκλεκτός φίλος από τα νεανικά μας χρόνια, και συνεργαστήκαμε και στο Τορόντο μαζί για ένα χρονικό διάστημα, mm, και η συνεργασία αυτή είναι αξέχαστη για μένα και είναι πολύ, πολύ ωραία, καλή συνεργασία που κάναμε το Σπύρο. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Τσιφτέλι, ε. Ναι, ναι, ναι. Για να τα ακούσουμε. Λοιπόν.
Ωραία, ωραία, ωραίο και αυτό το κομμάτι. Κυρίες και κύριοι, για εσάς που ανοίξατε μόλις την τηλεόραση, έχουμε κοντά μας τα παιδιά του Λαβίδα, τα Λαβιδάκια, όπως τα γνωρίζετε πολλοί από εσάς. Για εσάς που τα γνωρίζετε, τα βλέπετε τώρα στην τηλεόραση. Και στο διαδίκτυο είμαστε στο wpso.com, που μπορείτε να δείτε την τηλεόραση ζωντανή. Άμα πάτε στο wpso.com, χτυπήστε που λέει Live TV και αυτομάτως θα βγει το παραθυράκι, όπως βλέπετε, και θα βλέπετε πολύ καθαρά τη φωτογραφία αυτής της ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής εκπομπής της Φωνής των Ονείνων. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Και πάλι τα παιδιά είναι διαθέσιμα, μην φεύγετε. Τα παιδιά είναι διαθέσιμα για εσάς. Αν έχετε κανένα γάμο, καμιά βάφτιση, κανένα πάρτι, birthday parties, για festivals, μπορείτε να τα πάρετε, παίζουν πάλι πολύ ωραία κομμάτια. Πολλά έχουν μια ποικιλία από πάρα πολύ ωραία μουσική, λαϊκή μουσική, με τον μπουζούκι τους και με το όργανο εδώ, και οι δύο τους κάνουν θαυμάσια δουλειά, όπως ήδη ακούσατε. Θα θέλαμε να ακούσουμε και μερικούς ακροατές τώρα, τις απόψεις σας. Πάρτε με τηλέφωνο 725-5555 ή 725-3500. Από το Πάσχο στο 942-0500. Τηλεφωνήστε μου. Θα χαρούν πάρα πολύ τα παιδιά να ακούσουν από εσάς ιδεολόγια, πώς ακούστηκε η μουσική τους. Βεβαίως θα παίξουν ακόμα. Πάμε στην προκειμένη περίπτωση σε μερικά διαφημιστικά μηνυματάκια και πάλι κοντά σας με... Τι έγιναν οι ακροατές μας? Δεν ακούω κανένα να τηλεφωνάει. Δεν πειράζει όμως. Όλοι σας είδανε. Όλοι ακούσανε τη μουσική. Αυτό δεν νοείται δηλαδή ότι δεν βλέπουν. Όλοι βλέπουν και όλοι ακούνε. Αλλά πάντα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους νέους. Και προπαντός αυτού τα δύο αδρέφια που προσπαθούν από μικρά παιδιά να διατηρήσουν όχι τη μουσική μας, αλλά τα ήθη και θυμά μας, και το λαϊκό τραγούδι, που σήμερα το λαϊκό τραγούδι περνάει μεγάλη κρίση στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Παρακαλώ, λέγεται. Εδώ. Ναι, σας Αγγελέ. Ακούμε. Ναι, σας ακούμε, λέγεται. Ναι. Εγώ δίνω συγχαρητήρια στον Μπάμπη για τα παιδιά, τα ξέρω από μικρά παιδιά. Ωραία. Είναι ωραία, αλλά το όργανο κάνει κάβρε το μπουζούκι. Το όργανο έκανε κόβρι το μπουζούκι. Ναι, το σπόκι το μικρόφωνο πιο πέρα προς το μπουζούκι, όχι απάνω στο όργανο. Εντάξει, δεν πειράζει όμως. Γεια σου Μπάμπη, τι κάνει. Πες τα πάλι. Γεια σου Μπάμπη, είπα τι κάνει. Ο Μπάμπη. Καλά. Μ' ακούς? Σε ακούμε, λέγεται. Ο Μπάμπη, ο πατέρας, τι κάνει, λέω, είναι καλά? Εδώ ήταν στην τηλεόραση, πήγε απ' έξω. Έφυγε. Ναι, όχι, απ' έξω είναι. Πάει για τσιγάρο. Δεν κατάλαβε γιατί πάει. Για απαγορεύεται στο στούντιο το κάπνισμα. Χαιρετισμού στα παιδιά, κάνουν καλή δουλειά. Δουλεύουν ακόμα πάνω στο Ακρόπολης? Ναι, ναι, δουλεύουν ακόμα. Εντάξει. Ωραία. Πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται, παρακαλώ. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Νίκο. Γεια και στα παιδιά. Γεια σου. Λοιπόν, αν και νεαρά παιδιά παίζουν ωραία, αλλά έχουν ακόμη future, που μπορούν να παίξουν καλύτερα, κατά τη γνώμη τη δική μου. Αλλά ήταν πολύ εξαιρετικό. Το μπουζούκι έπαιζε ωραία. Το αρμόνιο λιγάκι. Που, συγγνώμη στα παιδιά που το λέω, αλλά να το διορθώσουν. Το αρμόνιο έχανε που και που στις νότες απάνω. Έχανε. Ναι, έχανε. Όχι, το μικρόφωνο έχανε. Μπορεί το μικρόφωνο. Δεν τα έχουμε. Εμένα μου φάνηκε και το αρμόνιο. Τέλος πάντων. Και γι' αυτό λέω ακόμη ότι νεαρά παιδιά έχουν ακόμη future. Έχουν χρόνια μπροστά του. Γελάνε γιατί το καταλάβανε. Είμαι σίγουρος σε αυτό το πράγμα. Ναι, το ξέρω, σε βλέπω. Εντάξει, συγχαρητήρια. Ωραία. Όλα θα πάνε καλά. Εντάξει, άντε γεια. Θα μεγαλώσουμε και βέβαια, θα το σκεφτώσουμε με το όργανο. Ξέρεις okay, ότι okay. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο περισσότερο μαθαίνουμε. Right. Ναι, ναι, ναι. Με ακούς τι λέω? Για λέγε το πάλι, δεν σας ακούσε. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο περισσότερο μαθαίνουμε. Το κατάλαβες, Αγγελέ? Ναι, ναι, το καταλάβαινε, το καταλάβαινε. Το καταλάβαινε τα παιδιά? Yes, το καταλάβαινε, λοιπόν, νόμιζα το καταλάβαινε. Λοιπόν, χαρά και συγχαρητήρια και καλή πρόοδο. Thank you. Άντε, γεια. Γεια χαρά, 725-55-55, 725-3500 είναι τα τηλέφωνα, κανένας άλλος. Πάμε σε ένα κομμάτι ακόμα και το μπουζούκι να παίζει, ξέρετε, θα ήθελα πω. Α, έχουμε τηλέφωνο, πάμε στο τηλέφωνο, λέγεται, παρακαλώ. Εμπρός. Ναι. Ναι.
Ο μικρός με το μπουζούκι είναι απίθανος. Δεν ακούω τι είπατε. Ο μικρός. Ο μικρός τι είναι? Ο μικρός με το μπουζούκι είναι πολύ ωραίος και ο μεγάλος και ο άλλος είναι πολύ ωραίος. Και τα δύο παιδιά είναι πολύ ωραία. Συγχρόνως όμως θα γίνουν και πιο καλύτερα. Ωραία. We can do it. Ναι, πάλι ευχαριστούμε τον ακροατή μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι ακόμα και εδώ θα κλείσουμε και την εκπομπή με τα παιδιά να πάνε στο σπίτι τους και εγώ θα συνεχίσω να εκπομπήσω λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι. Thank you.
Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, έχουμε τηλέφωνα. Περιμένουμε τι ώρα. Ναι, σας ακούμε, λέγεται. Άγγελε. Ναι. Τι γίνεται. Μια χαρά. Λοιπόν, τα δύο τελευταία τραγούδια σόλο ήταν άπιαστα. Α, ωραία. Άπιαστα, τελείως. Και στις νότες και στην ακουστική. Α, ήταν λεβεδιά. Έχουν μέλλον τα παιδιά. Έχουν μέλλον. Και να σου πω την αλήθεια ότι σε πολλά παίξανε καλύτερα από κάτι professional που γυρίζουν στο town και λένε ότι είναι οργανοπαίχτες και είναι μπαλατζαδόρ, είναι οργανοπαίχτες της αρκούδας. Αλλά τα παιδιά παίξαν ωραία. Λοιπόν, βλέπω ότι γελάνε, καταλάβανε τι λέω. Σε καταλάβανε. Πάμε στην άλλη τη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Άγγελε, εγώ είμαι. Ναι, καλησπέρα. Άντε, με ακούς, Άγγελε. Σε ακούω. Έχω να πω δύο λόγια. Καρυτήρια, παιδιά, ανάλογα με την ηλικία τους, έπαιξαν και παίζουν πολύ ωραία. Να τα χαίρεται ο πατέρας τους και να έχουν την υγειά τους. Αλλά αυτά δεν φτάνουν. Τα παιδιά θέλουν από μας υποστήριξη. Γιατί τους αξίζει. Αυτά είχα να πω. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στην άλλη τη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Ζωστή. Στην... και στον κύριο Λαβίδα, τα συγχαρητήριά μου στον κύριο Λαβίδα που έχει δύο πολύ ωραία αγοράκια. Συγχαρητήρια και στα παιδιά, κάνουν πάρα καλή, πολύ καλή δουλειά, το μπουζούκι και το άλλο το αγοράκι με τα αρμόνιο. Και να πάτε, να κοιτάζετε πάντοτε το αύριο, είναι το future. Το future, το καινούριο, το νέο future για τα παιδιά. Μπράβο σας, μπράβο, συγχαρητήρια. Ο Θεούλης να σας έχει καλά. Ωραία, ευχαριστούμε τη Βασίλισσα. Εφόσον το πω η Βασίλισσα Φρεντερίκη, τελείωσε η υπόθεση. Ναι, βέβαια. Κάνουν καλή δουλειά. Πολύ καλή δουλειά. Γεια χαρά, πάμε στην επόμενη τη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Φυλάκια. Τι είναι κανένα φυλάκι στα κορίτσια. Ένα, μπρος. Άγγελε. Ναι, σε ακούμε. Ο μικρός μπορεί να μας παίξει ένα μικρό κομμάτι σόλο μπουζούκι. Σόλο μπουζούκι χωρίς όργανο. Είναι ωραίο. Θα το βάλω τώρα να παίξει ένα σόλο μπουζούκι. Αλλά το μπουζούκι είναι απίθανο. Δεν πιάνεται. Το μπουζούκι είναι απίθανο. Α, μην τα ακούσει το σκορδίλι, θα θυμώσει. Κοίταξε. Ο σκορδίλι είναι φίλο, αδερφό. Και είναι και πρώην συνεργάτη μου και έχει μια ιστορία μεγάλη στο τραγούδι. Που δεν την έχει κανένα και μεγάλη εμπειρία και στο τραγούδι του και στη μουσική του και στι συνθέσει του που παίζονται το μέχρι σήμερα. Είναι άνθρωπο δικό μα. Για πλάκα το λέει, για πλάκα το λέει. Λοιπόν, Μπάμπη. Θα πάμε σε... Είναι κανένας άλλος που θα τηλεφωνήσει να με πάρει τηλέφωνο τώρα στο 725. Στην προκειμένη περίπτωση θα βγάλω το όργανο από εδώ. Το κατεβάσουμε κάτω και θα φέρω το μπιτσιρικά εδώ, το Μπάμπι. Ο Μπάμπις, ο Θεοδωρής. Και να παίξει ένα χωρίς όργανο, χωρίς τίποτα, σόλο μπουζούκι για σας. Καλό είναι να παίξει με τον Μπάμπι, anyway, γιατί έχει και το ρυθμό εδώ πέρα. Ναι, μπορεί να το παίξει μόνο σου. Ναι, πάμε τον ήχθο χωρίς παιδιά. Παίζει μόνο σου. Να το τραγουδήσουμε κιόλας. Να το τραγουδήσετε. Για να πάμε στα τηλέφωνα ένα λεπτό. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε. Εμπρός. Ωραία, δεν έχει τηλέφωνο, λέγεται παρακαλώ. Έλα, Μπάμπι, τότε τραγουδίζονται κιόλας. Έτοιμοι? Πάμε. Πάμε. 7, 8, 9. Έλα ρε μάγκες. Ένα παλικά
Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μπάμπη, έχεις και ωραία φωνή. Είμαι πολύ χαρούμενος. Ναι, έχεις πάρα πολύ ωραία. Πάντα είχα αγάπη για τη μουσική και το τραγούδι και παίζουν οι γη μου τα τραγούδια που αγαπάω και τα τραγουδάω και συμμετάσχω κι εγώ στην ορχήστρα τους. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Και θα χαρώ πάρα πολύ, θα χαρώ πάρα πολύ. Για να πάμε στα τηλέφωνα ένα λεπτό. Ωραία. Να μην περιμένω γιατί κάποιοι περιμένουν πολύ ώρα. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε. Λέγεται. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, εσείς εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Άγγελε. Ναι. Ναι, σας ακούω, λέγεται. Σας ακούω, λέγεται. Έλα, Άγγελε. Ναι, σας ακούω, λέγεται. Έλα, ο Γιώργος είμαι. Γεια σου, ε. Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνεις. Μια χαρά. Έλα, σε ακούμε. Έλα, Μπάμπι. Μπάμπι. Ναι, λέγεται, σας ακούει, λέγεται. Κοίτα με στα μάτια, εδώ κοίτα με μπροστά, ρε. Μπάμπι! Έλα, καλησπέρα. Ο Γιώργος, ε! Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Χαμήλωσε την τηλεόρασή σου, τη φωνή, γιατί ακούς καθυστερημένα τη φωνή μας και νομίζω ότι δεν ακούγεσαι και μπερδεύεσαι και υπάρχει αντίλαλος. Οκ. Okay. Ναι. Μπάμπι, καλησπέρα, ρε. Σε άκουσε, το είπαμε το καλησπέρα. Αγάπη μου στα παιδιά και σε σένα, ναι. Φιλάκια, φιλάκια. Φιλάκια σε όλους σας, φιλάκια. Απ' τη τζόη, ρε. Απ' τη τζόη, λέει. Ο φίλος ναι, ναι. Γιώργος είμαι, ρε. Πρέπει να τα ξανασπάσεις πάλι, κοιτάκα. Μας τα έκανες μπάχαλα τελευταία φορά. Γιώργαρα, μεγάλε. Γιώργαρα, σ' αποθυμήσαμε. Μαύρα μάτια κάνουμε να σε δούμε. Θα έρθω να σε δω, ρε. Έγινε. Έλα να χορέψεις τα ζεμπέκικά σου τα όμορφα αυτά να δουν εκεί ξένοι την ελληνική κουρτούρα. Με το ωραίο σου ζεμπέκικο. Φιλιά στη γυναίκα σου και στη Τζόις και σε όλους τους φίλους μας, τους Έλληνες. Καλησπέρα, μέσω και καλησπέρα στη γυναίκα σου, οκ, okay, και στα παιδιά. Έλα να σε δούμε, φιλόμενο, να σε δούμε, να σε καμαρώσουμε. Ωραία λοιπόν. Σε ευχαριστώ που τηλεφώνησες. Είναι ωραία τα παιδιά. Μάλιστα, πολύ ωραία. Είναι και πολύ ωραία. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, γεια σου. Άντε. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι, λέγεται. 725-55-55-725. Μια και φάγαμε την ώρα, μα δεν βαριέσαι τώρα. Εντάξει. Εντάξει. Αξίζει τον κόπο, κυρίες και κύριοι, διότι πρέπει να προωθούμε και η φωνή των Ελλήνων, όπως ξέρετε, πάντα τέτοιες περιπτώσεις θέλει να βοηθήσει και προπαντώσει τους νέους μας. Να τους προωθήσουμε, να τους μάθετε. Δεν πληρωνόμεθα για αυτή τη δουλειά. Ούτε, ξέρετε, αυτά τα παιδιά χρειάζονται την βοήθεια μας. Όλων την βοήθεια και την αγάπη μας. Και αυτό πιστεύω ότι κάνουμε. Και θα ήθελα και εσείς έτσι να τα υποστηρίξετε αυτά τα παιδιά. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Λέγεται. Εγώ είμαι Άγγελε. Ναι, εσείς. Συγχαρητήρια στα παιδιά και στον Μπάμπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Και να αυτό, Άγγελε, να το κάνεις καλά. Στην υγεία σας. Αγάπη.
Αυτό είδες, Μπάμπη. Θα έχω τους γιους εδώ πέρα μια φορά το μήνα. Να το κάνεις μια φορά το μήνα. θα παρουσιάζουν. Τα παιδιά τώρα θα παρουσιάζονται πιο συχνά στην τηλεόραση. Σας υπέροχα. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια χαρά. Πάμε παρακαλώ στην επόμενη τη γραμμή. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου. Τα παιδιά όχι μόνο είναι απίθανα, αλλά είναι πάρα πολύ personality, παίζουν με κέφι, κάτι το δροσερό, κάτι το ξεχωριστό και έχουν μέλλον μπροστά τους. Ο δε μικρός με το μπουζούκι μου θυμίζει το Χιώτη. Το χαμογελό του λέει πολλά. Hello. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Σε ακούνε τα παιδιά. Να τα χαίρονται οι γονείς τους και τους εύχομαι λαμπρό μέλλον, Άγγελε. Να τα ξαναπαρουσιάσεις τα παιδιά. Ναι. Γεια σου. Φιλάκια. Τώρα μιλάτε. Τώρα μιλήσε τώρα. Φιλάκια σε όλους, λέει. 725-55-55-725-35-00-942-0500 είναι τα τηλέφωνά μας. Βλέπετε τα δύο αγόρια. Άγγελε, είναι του Λαβίδα η γη. Συγγνώμη, και, θα ήθελα ναι. και μία επιθυμία. Πάμε στα τηλέφωνα ένα λεπτό. Περίμενα λεπτό, έχουμε τηλέφωνα. Σιγά-σιγά, θα τα πούμε όλα. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Σου Άγγελε, εγώ είμαι πάλι. Έλα, Νίκο. Λοιπόν, το νύχτωσε χωρίς φεγγάρι ήταν ένα από τα καλύτερα ζεμπέκικα τον καιρό που ήμουν παιδί. Α! Ένα από τα καλύτερα ζεμπέκικα. Αλλά δεν άκουσα τα παιδιά που τραγουδάνε. Είπαμε στο Ήμπορ, δεν τραγουδάνε τα παιδιά, παίζουν μουσική στο Ήμπορ City. Ο πατέρας τραγουδάει. Ναι, και. Από πολλούς που έχω ακούσει τραγουδάει πολύ καλά. Ναι, είναι στο Ήμπορ City τραγουδάνε. Στο Ήμπορ City, στο Ακρόπολης Ταβέρνα. Στο Ακρόπολης Ταβέρνα. Σχετικά δεν ξέρω που είναι. Στο εκεί που είναι στην Ισπανική πολυκατοικία. Στην Ισπανική συνοικία. Εκεί που το ελληνικό προξενείο λέει παρακάτω. Ούτε ξέρω το ελληνικό προξενείο, ούτε ξέρω την Ισπανική πρεσβεία. Anyway, θα σε πάρω ύστερα τηλέφωνο και θα δώσεις με τι τρόπο μπορεί να πάω. Έχω τη διαφήμιση στην τηλεόραση. Ω, εντάξει τώρα. Ναι, εντάξει. Πολύ ωραία. Εντάξει. Λοιπόν. Συγχαρητήρια, παιδιά. Ήταν γενικά, ήταν λεβεδιά. Αλλά το νύχτωσε χωρίς φεγγάρι μου θύμισε τα παλιά μου νιάτα. Ας είμαι 70 χρονών. Μάλιστα, βλέπεις. Θύμισε τα παλιά μου νιάτα. Ήτανε τότε μετά την κατοχή βγήκε αυτό το τραγούδι. Ευχαριστούμε. Yeah. Ωραία, λοιπόν, 725-55-55-725-35-00-942-0500 από τις περιοχές του Πάσχο και Νάντο και Δέντ Κάουντι. Να υπενθυμίσω και πάλι στους φίλους και φίλες ότι μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο εδώ στο στούντιο για να σας βάλουμε το όνομά σας κάτω καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της βραδιάς για τις 9 Οκτωβρίου που θα έχουμε την κουραζιέρα μας. Αυτή η βραδιά θα έχει πάρα πολύ κόσμο, διότι όλοι θέλουν να κερδίσουν το εισιτήριο για τη μεγάλη την κουραζιέρα. 7 μέρες, όλα πληρωμένα από το Treasure Island Casino. Λοιπόν, κάποιος από εσάς θα είναι ο τυχερός. 9 Οκτωβρίου 2007. Συγγνώμη, 2006. 9 Οκτωβρίου. Τον άλλο μήνα δηλαδή, σε ένα μήνα από τώρα. Λοιπόν, ελάτε για να περάσουμε καλά. Και κάποιος από εσάς θα είναι τυχερός να πάρει το εισιτήριο για δύο άτομα. Για δύο άτομα. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε. Έλα, Άγγελε. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια στα παιδιά, πολύ υπέροχα. Τους αξίζει ένα λαμπρό μέλλον. Γεια σας. Γεια σας. Άστε καλά, παιδιά, να μας παίζετε. Γεια σας. Ωραία, κανένας άλλος θα τηλεφωνήσει. Μπάμπη, μια και. Για η Μπάμπη, να ακούσουμε. Άγγελε. Θέλω να πω ότι θα είναι χαρά και τιμή στα παιδιά μου να παίξουν αφιλοκερδώς, να βοηθήσουν την Εκκλησία και να τους ακούσει και ο ελληνισμός εδώ στην παροικία που ζούμε, στον Άγιο Νικόλα. Έχουν το φέστιβαλ, ναι, έχουν το φέστιβαλ. Θα χαρούμε πάρα πολύ αν οι αρμόδιοι επικοινωνήσουν μαζί σας και μας ειδοποιήσετε να παίξουν τα παιδιά μου να εμφανιστούν στο φέστιβαλ. Καλή ιδέα αυτή. Τελείως αφιλοκερδός και ό,τι άλλο έχει στο πρόγραμμα η φιλόπτωχος να κάνει με το. Να τα πάρουν τα παιδιά. Οτιδήποτε ευεργέτημα, καθώς και στο γυροκομείο που είναι Έλληνες. Ναι. Θα χαρούμε πάρα πολύ και τα παιδιά μου να προσφέρουν εκεί πέρα μια ώρα ευχάριστη με ελληνική μουσική. Θα είναι χαρά και τιμή μας σε όλους τους Έλληνες
να εμφανιστούν να παίξουν για τους ηλικιωμένους αυτούς που δεν μπορούν να έρθουν στο Ybor City, στα διάφορα μέρη που γίνονται οι χοροεσπερίδες, όπως το έχεις πει και εσύ και το έχεις τονίσει και άλλες φορές, και τους δίνεις με το ραδιόφωνο και με την τηλεόραση ώρες ευχάριστες να περνάνε, και είσαστε το καμάρι του ελληνισμού για το έργο που κάνετε. Mm-hmm. Θα είναι χαρά και τιμή μας να παίξουν για αυτούς τους ανθρώπους όπου υπάρχει γεροκομείο και υπάρχει Έλληνας, να τους προσφέρουν ελληνική διασκέδαση για λίγη ώρα και να εμφανιστούν και στο Άγιο Νικόλαο στο φέστιβαλ. Τελείωσα φιλοκερδός, θα είναι χαρά και τιμή στα παιδιά. Πολύ ωραία. Είναι πολύ proud. Ναι. Σας ευχαριστώ. Τσέρμαν είναι ο Κωνσταντίνος Σισόης. Άκου κύριε πρόεδρε, τσέρμαν. Λοιπόν, έχεις και δωρεάν ορχήστρα τώρα. Και κάνουν και καλή δουλειά. Κάνουν και καλή δουλειά. Και νομίζω ότι θα έπρεπε η Εκκλησία του Νικολάου να καλωσορίζει αυτή τη νεολαία μας και το συμβούλιο εκεί, και να μην κάνουν backfire μερικές γυναίκες για τα συμφέροντά τους που θέλουν να πληρώνουν 5.000 δολάρια σε DJ στη δεξιά. Έτσι δεν είναι, Σωτήρη? Ξέρω κι εγώ. Εδώ έχουμε δωρεάν ορχήστρα και τους προτιμάμε. Λοιπόν, ο Μπάπης θα παίξει λιγάκι για να κάνουμε μια εμφάνιση. Ναι, είναι καλό είναι αυτό. Λοιπόν, είναι καλό να πάρουν τα παιδιά. Θα υπάρχει και ορχήστρα, όλοι οι μουσικοί. Υπάρχει επίσημη ορχήστρα. Ναι. Επίσημη ορχήστρα και τα παιδιά κάνουν μια εμφάνιση. Εδώ, καλά special, έτσι, για τον Άγιο Νικόλαο. Και, μπράβο, για την εκκλησία, μπράβο. Και για την ομογένεια εδώ πέρα στο Tabor Spring, και όσοι επισκέπτες είναι, τους καλωσορίζουμε με φιλιά και αγάπη από τη φωνή των Ελλήνων. Που έχουμε που τηλέφωνο. Πολύ ωραία. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Άγγελε, εγώ είμαι πάλι ο Νίκος. Ναι. Γεια σου Νίκο. Εκτός από τη μουσική, συγχαρητήρια και στα παιδιά και στον πατέρα, αλλά πιο πολύ συγχαρητήρια για την προσφορά που κάνανε, που έκανε ο πατέρας μαζί με τα παιδιά, περισσότερο στους ηλικιωμένους, να μπορούν οι ηλικιωμένοι να ακούσουν λίγη ελληνική μουσική, αυτοί που δεν μπορούν έστω να φύγουν από το νοσοκομείο ή από το γυροκομείο ή από οτιδήποτε άλλο. Και πάλι συγχαρητήρια, ήταν μια εξαιρετική προσφορά. Ωραία, μάλιστα. Χαρά. Ήτανε χαρά και τιμή μας στα πρώτα μας βήματα, στα πρώτα μας ξεκινήματα που κάναμε εμείς καλλιτέχνες. Τότε ήταν ο Ηλίας ο Καραμανέας, ο οποίος μας έπαιρνε και πηγαίναμε και τραγουδούσαμε σε διάφορα νοσοκομεία, στο άσυλο των Ανιάτων, σε γυροκομεία. Δίναμε εκεί την προσφορά μας και τη χαρά και την αγάπη και διασκεδάζαμε και πέρα τους αρρώστους. Και πέρασα από το σκεπτικό μου και τα παιδιά μου έχουν την αγάπη αυτή και μου το έχουν ζητήσει επανελειμμένος. Μπαμπά, θέλουμε να παίξουμε για αυτούς τους ανθρώπους που είναι στα γυροκομεία εδώ πέρα ή στο Pasco County, στο Newport Richey ή οπουδήποτε αλλός. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στη φωνή των εδώ, να με τηλεφωνήσετε σε μένα. Τους αγγελάτους και οι αδελφοί αγγελάτη θα το προγραμματίσουν. Και να κάνουμε κάτι. Θα έχουμε και τον Άγγελο εκεί με τον DJ και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λοιπόν, για την αγάπη. Δεν μου λες, Μπάμπη, τώρα ξέρω ότι κουραστήκαν και τα παιδιά. Ναι. Κάτι κουράζουν, τι να κουραστούν. Υπόθεση εξής, ότι μια και φάγαμε την ώρα μας, να παίξουν ένα κομμάτι ακόμα. Πολύ και ωραία. Θα το τραγουδήσεις όμως. Ένα γρήγορο. Να το τραγουδήσεις κιόλα. Α, είναι και αργό, δεν πειράζει. Ένα τραγούδι το οποίο είναι έτσι ξακουστό και στους. Ήρθε και μια μαύρη λιμουζίνα απ' έξω. Με κάποια κυρία φαίνεται, άκουσε το ραδιόφωνο και φέρνει λουλούδια. Γεια σας, Σωτήρη. Λοιπόν. Ναι, ναι, πάμε. Πάμε. Ναι, λέγεται. Παλιό τραγούδι. Παλιό τραγούδι θέλετε. Παλιό τραγούδι θέλει ο κρατήρια μας. Παλιό. Φραγκοσυριανή. Ωραία. Εσείς τι λέτε? Yes. Εγώ λέω οι λεβέντες να ζήσουν, λεβεντιά είναι, ψηλό το κεφάλι και θα πάνε πολύ μπροστά. Τους χαιρόμαστε. Ο σύζυγός μου συγκινήθηκε τόσο πολύ, δεν μπορεί να τηλεφωνήσει να μιλήσει, πήρα εγώ τη θέση του και εγώ τα ίδια λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε. Γεια σου. Ωραία, σε ευχαριστούμε. Και τα παιδιά, λεβεντιά, είσαστε παιδιά, λεβεντιά. Το κεφάλι ψηλά, πάντα έτσι. Συγχαρητήρια. Όλους. Πάμε στην άλλη τη γραμμή, λέγεται. Λέγεται. Εμπρός. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι. Δεν θα σταματάνε ποτέ. Αρχίζουμε. Αρχίζουμε. Αρχίζουμε.
φούτωση, μια φλόγα που έχω μέσα στην καρδιά. Λες και μάγια που έχεις κάνει φραγκοσύρια γλυκιά. Λες και μάγια που έχεις κάνει φραγκοσύρια γλυκιά. Θα'ρθω να σε ανταμώσω κάτω στην ακρογιαλιά. Θα ήθελα να με χορτάσεις όλο χαδιά και φιλιά. Θα ήθελα να με χορτάσεις όλο χαδιά και φιλιά. Λοιπόν, έτσι σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά που ήρθαν εδώ και τον πατέρα τους, τον Μπάμπη, τον Λαβίδη, τα Λαβιδάκια, τα οποία τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές εδώ στο κανάλι μας. Έχουν παρουσιαστούν κάπου 3-4 χρόνια. Ήταν πιτσιρικάδες τότε, αλλά τώρα πλέον εντάξει, μεγαλώσανε, ψηλώσανε. Πάνε καλύτερα στη μουσική. Να έχετε καλές επιτυχίες πάντα. Και πάλι υπενθυμίζω στους φίλους, για αυτούς που θα θέλανε να έρθουν σε επικοινωνία μαζί τους, το τηλέφωνο τους είναι 642-6165 και είναι διαθέσιμο τα παιδιά για χοροσπερίδες, για φέστιβαλς, για γάμους, για βαπτίσεις, για οτιδήποτε άλλο θέλετε, ή έστω και για δεύτερη ορχήστρα. Νομίζω ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, ένα τελευταίο λόγο, Μπάμπη, από τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σταθμό εδώ, την τηλεόραση, τον Άγγελο, τον Σωτήρη, όλο εδώ το προσωπικό και όλους τους Έλληνες, κάνουμε ένα χαιρετισμό με αγάπη από μένα και τα παιδιά μου. And all the people. And all the people. Φιλάκια. Και καλό βράδυ να έχετε. Και θέλω να σας δούμε και από κοντά, να μας αγκαλιάσετε, να σας αγκαλιάσουμε, να πούμε τα δικά μας, τα τραγούδια μας και άλλα πολλά. Ωραία, λοιπόν, ο Μπάμπης μαζί με τα Λαβιδάκια εμφανίζονται κάθε Κυριακή. Ή Σαββάτο. Σαββάτο και Κυριακή. Σαββάτο και Κυριακή στο Ακρόπολης. Στο Ακρόπολης. Την Παρασκευή είναι ένας εκλεκτός φίλος και καλλιτέχνης. Ο Παναγιώτης Λαμπρόπουλος. Ωραία. Ο προσωπικός μου φίλος και ο Μιχάλης με τον Μπουζούκι. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Και Παρασκευή είναι εκείνο ο Πίτρο Λαμπρόπουλος. Παρασκευή είναι ο αδελφικός μου φίλος ο Παναγιώτης Λαμπρόπουλος. Μαζί με τον Βογιατζή. Μαζί με τον Μιχαλάκη τον Βογιατζή. Ωραία, μπράβο. Τους έχουμε στο καράβι και τους δύο. Πολύ ωραία καλλιτέχνες και σαν άνθρωποι ψυχούλες. Ψυχούλες. Ωραία, μπράβο. Ψυχούλες. Και Σαββάτο και Κυριακή είσαστε εσείς. Σαββάτο και Κυριακή είναι τα παιδιά μου και έχω και μια μικρή συμμετοχή εγώ. Μπράβο. Βοηθάω και κάνω και το χόμπι μου, ξέρεις. Καλά είναι, καλά είναι. Να σου πω κάτι, καλά είναι, Παμπή. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι,
Να θα επιστρέψουμε με την εκπομπή μας σε λίγα λεπτά μετά από την διαφήμισή μας. Καληνύχτα και καλή επιτυχία, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.